Ότι θα λάβουν πίσω το αντάλλαγμα του ποσού που κατέβαλαν για εισφορές όσοι το κατέβαλαν, διευκρίνησε σήμερα από το Ηράκλειο ο Υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος στη διάρκεια ομιλίας του στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Υφυπουργός Εργασίας επικεντρώθηκε για μία ακόμη φορά στην πεποίθησή του ότι δεν πρόκειται να γίνουν περικοπές των συντάξεων, κάτι που τονίζει, όπως είπε, από το 2017. Έλεγα με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να γίνουν περικοπές, διότι αυτά που έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θα συμβούν, ότι δηλαδή δεν θα πετύχουμε τους στόχους, ήδη έχουν επιτευχθεί. Άρα δεν στέκει το επιχείρημα του Δουνουτού και άρα δεν θα κόψουμε τις συντάξεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε χθες στο Eurogroup. Τελειώσαμε. Ένας από τους εφιάλτες που όρθωναν πάνω από το κεφάλι των συμπολιτών μας, δεν τους αφήσαμε να μείνουν. Ο Υφυπουργός Εργασίας δέχθηκε με καταιγιστικό ρυθμό ερωτήσεις από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, εξηγώντας πως ο νέος ΕΦΚΑ θα στηριχθεί στο ολοκληρωμένο περιφερειακό σύστημα, που θα λύσει σε βάθος χρόνου όλα τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις που υπάρχουν, ενώ διευκρίνησε ότι στη μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, αυτοί θα βοηθήσουν στη μετάβαση στο νέο σύστημα και θα προχωρήσουν σε προσλήψεις σε δεύτερο χρόνο και αφού γίνει ουσιαστική καταγραφή των ελλείψεων. Σημαντικές αλλαγές, όπως τόνισε ο κ. Πετρόπουλος, έχουν σημειωθεί και σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και στο χρόνο που αυτές δίνονται. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον ιδιωτικό τομέα και λιγότερο με το δημόσιο. Είχαμε παραλάβει 168.000 εκκρεμείς συντάξεις το Δεκέμβριο του 2014, Γενάρη του 2015 και σήμερα έχουμε εκκρεμείς τις πρόθυμες συντάξεις μόλις 42.000. Άρα έχουμε παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στη δουλειά και μιλάω μόνο για το φορέα τον ιδιωτικό, δεν μιλάω για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν τους έχω στο δείγμα τους δημοσίους υπαλλήλους. Εκεί υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που πρέπει να το διαχειριστούμε με μια καλύτερη οργάνωση. Προσλαμβάνουμε για ένα έτος 1.000 καταρτισμένα άτομα από το Φλεβάρι μήνα του 19 και το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ θα δώσει δυνατότητα από άλλες υπηρεσίες δημόσιοι υπάλληλοι να έρθουν με το σύστημα της μετακίνησης. Σε ό,τι αφορά πάντως ζητήματα που σχετίζονται με έλλειψη προσωπικού, όπως στην περίπτωση του ΕΦΚΑ Αγροτών, ο κ. Πετρόπουλος εμφανίστηκε συγκαταβατικός με τα προβλήματα που του περιέγραψαν οι 14 εργαζόμενοι στο Ηράκλειο, που πρέπει να εξυπηρετήσουν 150 περίπου χιλιάδες αγρότες. Ειδικά για τους αγρότες όμως υπήρξε μια παραπάνω δυσχέρανση της λειτουργίας, διότι δημιουργήθηκε ο ΟΠΕΚΑ, ο Οργανισμός Πρόνοιας, που είχε κυρίως υπαλλήλους στο πρώην ΟΓΑ, αλλά τα συστήματα που έχουμε οργανώσει γρήγορα θα δώσουν καλά αποτελέσματα και επιτάχυνση των εκκρεμωτήτων. Ο κύριος Πετρόπουλος πάντως χαρακτήρισε τον ΕΦΚΑ ως ανθρωπιστικό φορέα, παρέχοντας προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαναλαμβάνοντας ότι αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των φορέων, συνάντησαν δραματική κατάσταση, την οποία προσπαθούν μέχρι και σήμερα να αποκαταστήσουν.